Μια μοναδική βραδιά αφιέρωμα στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο οργάνωσε το παράρτημα του Εθνικού Οδείου Μυτιλίνης την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης με προσκεκλημένο τον ηθοποιό και συγγραφέα Μάκη Τελεπόρτα και τον ερμηνευτή Παναγιώτη Πετράκη. Αγαπημένες μελωδίες πλημμύρισαν την κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου υπό τους ήχους της ορχήστρας και της χοροδίας του Οδείου. Σκεφτήκαμε φέτος τα Χριστούγεννα να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να βάλουμε το παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Και πιο καλύτερο καλεσμένο και πιο έμπειρο για τον ελληνικό κινηματογράφο καλέσαμε τον Μάικλ Τελεπόρτα. Μαζί του έχει έρθει και ο Πετράκης, ο Παναγιώτης, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής. Και οι δύο τους είναι ένα πάρα πολύ επίστευτο ντουέτο. Πιστεύω ο κόσμος θα το απολαύσει. Είναι μία βραδιά από παιδιά. Μία ορχήστρα η οποία αποτελείται από 35 παιδιά και μία παιδική χοροδία που αποτελείται από 30 παιδιά. Πιστεύω να περάσει όλος ο κόσμος καλά. Θα είναι τραγούδια που τα έχει ακούσει ο κόσμος, τα έχει αγαπήσει και είναι και διαχρονικά. Γιατί ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος δεν ξεχνιέται ποτέ. Σήμερα λοιπόν εδώ με την κυρία Πρασίν, την ευχαριστώ από καρδιάς για αυτήν την ιδιαίτερη πρόσκληση, γιατί με κάλεσε πραγματικά να ζήσουμε μια βραδιά νοσταλγική για τον ελληνικό κινηματογράφο και πάνω απ' όλα με μια παιδική χοροδία και με μια συμφωνική ορχήστρα που γεννήθηκε εδώ στη Μυτιλίνη με το Εθνικό Οδείο, το παράρτημα του Εθνικού Οδείου. Ανυπομονώ να βγω στη σκηνή και μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη, αυτόν υπέροχο καλλιτέχνη που ήρθε από την Αθήνα μαζί μου για να είμαστε μαζί σε αυτή τη βραδιά, να ζήσουμε έτσι μοναδικές στιγμές και με όλο το κοινό που θα έχει έρθει σίγουρα εδώ να δει αυτή την παράσταση, και είμαι σίγουρος πως θα περάσουμε υπέροχα. Το ελληνικό σχηματογράφος πάντα ζει, η καρδιά του χτυπά και σήμερα έντονα στις νεανικές καρδιές και στις νεανικές ψυχές που χαίρονται, που διασκεδάζουν, που μαθαίνουν την ιστορία του τόπου της Ελλάδας μέσα και από τις ελληνικές ταινίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε νομίζω πως είναι τα ντοκιμαντέρ μιας ολόκληρης εποχής, μιας Ελλάδας που δυστυχώς δεν μένει πια εδώ. Κλείνοντας, πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας μέσα από αυτό όλο το πέρασμα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου? Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι. Δεν μ' αρέσει να πω ότι είμαι ο βιογράφος, είμαι ο συγγραφέας. Ναι, είμαι ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ξέρω εγώ, ο σκηνοθέτης. Όχι. Είμαι συλλέκτης ονείρων και αναμνήσεων μιας Ελλάδας που δεν μένει πια εδώ. Έχω έρθει λοιπόν για να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε όλοι παρέα αυτά τα ξέχαστα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου με το Μάικλ Τελεπόρτα, ο οποίος είναι ο καλύτερος γνώστης αυτής της εποχής, ξέρει λεπτομέρειες για κάθε ταινία, μπορεί να διορθώσει ακόμα και το κες του στίχους των τραγουδιών, είναι απίστευτες οι γνώσεις του και είμαι πολύ τυχερός που συνεργαζόμαστε και κυρίως που είναι καρδιακός φίλος. Και σε συνεργασία λοιπόν με το Εθνικό Οδείο, το παράρτημα του Εθνικού Οδείου εδώ στη Μυτιλίνη, να παρουσιάσουμε με τα παιδιά, με τη νέα γενιά, αυτά τα υπέροχα τραγούδια και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Γεμάτη όμορφες μελωδίες και μια γλυκιά νοσταλγία.
τη νοσταλγία αυτή του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, παιδιά, είναι από μια πολύ αγαπημένη μου ταινία. Αλέκος Σακελάριος, Μάρο Κοντού, Δημήτρης Χόρ. Πες μου μια λέξη. Πες μου μια λέξη.